είναι το Make Up Zodiac Crime. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενη είμαι που γυρίζω βίντεο αυτή τη στιγμή. Ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω όλες αυτές τις ημέρες. Χάθηκα λίγο. Ο λόγος που χάθηκα όμως δεν ήταν επειδή βαριόμουν ή είχα πάρα πολύ δουλειά. Είχα πολλή δουλειά βέβαια, αλλά είχα και το χρόνο και τη διάθεση να γυρίσω βίντεο. Απλά είχα και πολλά λευκά μαλλιά. Λόγω της καραντίνας, ήταν κλειστά τα κομμωτήρια. Η ρίζα μου ήταν μέχρι εδώ χάλια, ήταν πραγματικά καθόλου κολακευτική ώστε να γυρίσω βίντεο. Μου έχουν τελειώσει και πάρα πολλά βασικά πράγματα, όπως και το σπρέι για τα μαλλιά, μου έχει τελειώσει το primer για τα μάτια, μου έχουν τελειώσει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά προσπαθώ να αποφύγω τις online αγορές, έχουν μπουκώσει οι μεταφορικές, τα μαζιά δυσκολεύονται πάρα πολύ για να εξυπηρετήσουν όλες αυτές τις παραγγελίες που γίνονται. Οπότε είπα λίγο να ηρεμήσω, να περιμένω μέχρι να ανοίξουν πάλι τα μαγαζιά, με το καλό. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε το τελευταίο βίντεο για το 2020 που αφορά νέα προϊόντα. Σκοπεύω να γυρίσω άλλο ένα βίντεο το οποίο θα βγει πριν την αλλαγή του χρόνου, το οποίο θα είναι ένα ερωταστικό μακιγιάζ, δική μου εκδοχή γι' αυτό. Σκοπεύω να σας γυρίσω και το μακιγιάζ του βίντεο που είχα κάνει για το haul με το ζάφουλ που σας άρεσε πάρα πολύ και μου στήσατε πάρα πολλές. Και σας ευχαριστώ να σας το δείξω, είναι πάρα πολύ εύκολο. Σήμερα έχουμε νέα προϊόντα και έχω ένα προϊόν το οποίο σας έχω μιλήσει γι' αυτό, σας έχω πει ότι το έχω πάρει. Θα το σποιλάρω από τώρα ώστε να μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Είναι η παλέτα από Pat McGrath, η Celeste Vanity, η Mothership Mega, όπως λέγεται διαφορετικά. Θα τη δούμε και αυτή. Θα ξεκινήσουμε με ένα primer το οποίο σας το έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Είναι της Lyrac, το Hydrogenist Spray, το οποίο ενυδατώνει πάρα πολύ καλά και βοηθάει στο να δείχνει πιο ζωντανή η επιδερμίδα. Εγώ το βάζω εδώ στο χέρι, το ψεκάζω, γιατί όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, δεν μου αρέσει το ψεκαστήρι του. Οπότε έχω βρει αυτόν τον τρόπο ώστε να το βάζω χωρίς να με ενοχλεί το ψεκαστήρι. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, το οποίο βοηθάει στην ενυδάτωση της επιδερμίδας να φαίνεται πιο φρέσκια, πιο ζωντανή και να την επαναφέρει αν έχετε μόλις ξυπνήσει και είναι λίγο έτσι πρισμένο το πρόσωπο. Καταλαβαίνετε. Σε αυτό το σημείο θα φορέσω την στεκούλα μου την αγαπημένη από Zara, γιατί δεν θέλω να βάψω τα μαλλιά μου ή να ταλαιπωρηθώ. Ξεκινάμε με foundation. Θα χρησιμοποιήσω το foundation από Corée, το Corrective Foundation με ενεργό άνθρακα. Μου το έστειλε ο Corée μαζί με την υπόλοιπη σειρά που έχει για Color Correction, όπου περιέχει ένα compact foundation, θα το δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο, μια παλέτα με concealer για Color Correction, αν έχει μαύρους κύκλους για redness κτλ, κοκκινίλες κτλ, και ένα stick concealer, το οποίο θα το δούμε σήμερα. Το συγκεκριμένο foundation είναι σε 30ml, είπαμε, έχει SPF 15 και υπόσχεται μείωση πολλαπλών εταιριών, πλήρη κάλυψη, βελούδινο matte αποτέλεσμα, ότι είναι κατά της γυαλάδας, ότι έχει μεγάλη διάρκεια και ότι σου δίνει ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα. Όπως σας λέω σε κάθε βίντεο με νέα προϊόντα, έτσι και τώρα, πριν κάνω το βίντεο και πριν σας πω τη γνώμη μου για κάθε ένα προϊόν, έχω δοκιμάσει όλα τα προϊόντα, ώστε να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη για αυτά και να είμαι σίγουρη ότι μου αρέσει ή δεν μου αρέσει ένα προϊόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το συγκεκριμένο που το έστειλα στην απόχρωση ACF2, το γράφει εδώ. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μαύρο matte σωληνάριο. Είναι έτσι το στομιό του, πάρα πολύ απλό. Και θα βάλω μια μικρή ποσότητα, τόσο έχω βάλει πάνω στο χέρι μου. Δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί υπόσχεται πλήρη κάλυψη, άρα θα είναι βαρύ. Και γενικά δεν θέλω να βάζω πάρα πολύ προϊόν στο πρόσωπό μου. Παίρνω με το δάχτυλό μου, έγινε λούσα μου στο συγκεκριμένο foundation και βάζω μερικές πιτσιλιές στο μαγουλό μου. Θα πάρω το beauty blender μου, το οποίο είναι έτοιμο να καταρρεύσει, και το μπλεντάρω. Και εδώ είμαι μόνο με το foundation, φαίνομαι λίγο σαν φάντασμα, γιατί δεν έχω βάλει concealer και φαίνεται έντονα η διαφορά. Είμαι ενθουσιασμένη για το συγκεκριμένο foundation. Είναι ένα τρομερό foundation. Το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές, το χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά. Αυτό με το Shiseido το τελευταίο καιρό και με το Infallible είναι από τα αγαπημένα μου foundation. Έχει κάλυψη, έχει αρκετή κάλυψη, δεν είναι δύσκολο να το χρησιμοποιήσεις. Δεν μένει επάνω στους πόρους. Εγώ το χρησιμοποιώ με το beauty blender μου, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και με ένα πινελάκι. Εγώ γενικά τα πιο δύσκολα foundation τα χρησιμοποιώ με το πινέλο.
το ότι μπορώ να το χρησιμοποιώ εύκολα με το Beauty Blender μου, για μένα σημαίνει ότι είναι αρκετά εύκολο foundation. Έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια, δεν αφήνει γυαλάδες. Αυτό που λέει ότι είναι βελούδινο, το τελείωμά του είναι πραγματικά βελούδινο. Έχω ενθουσιαστεί με αυτό εδώ και φεύγει και πάρα πολύ όμορφα κατά τη διάρκεια της μέρας. Σας κάνω ένα spoiler alert, δεν θα έλεγα το ίδιο για το compact foundation που μου βγάλει, που μου έστειλαν επίσης. Αυτό εδώ πραγματικά είναι έκπληξη για εμένα. Αν η επιδερμίδα σας είναι ξηρή, δεν το προτείνω το συγκεκριμένο. Το προτείνω μόνο σε όσοι έχουν κανονική προς λιπαρή ή λιπαρή επιδερμίδα. Για ξηρή επιδερμίδα όχι, γιατί είναι λίγο πιο βαρύ, είναι matte και γενικά δεν κολακεύουν τα πιο ξηρά foundation τις ξηρές επιδερμίδες. Πάμε στο concealer που μου έστειλε. Είναι το Corrective Stick Concealer με ενεργό άνθρακα και αυτό. Έχει SPF 30, όπως και το foundation υπόσχεται πολύ μεγάλη διάρκεια, επαγγελματικό αποτέλεσμα, πλήρη κάλυψη κτλ. Πολύ ωραία συσκευασία. Το concealer είναι έτσι, το έστειλα στην απόχρωση ACS2. Θα σας κάνω και ένα swatch, το οποίο δεν είναι το χρώμα μου, είναι αυτό εδώ. Θα είμαι πολύ ειλικρινής, εμένα τα stick concealer δεν μου αρέσουν. Το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ στεγνό και ξηρό, μόλις το έκανα μία νυχιά μέσα. Λοιπόν, δεν είναι το χρώμα μου το συγκεκριμένο, για να κάνεις επάνω σε διάφορες ατέλειές σου, όπως τα βάλω εγώ τώρα εδώ στην πανάδα μου, και να καλύψω ατέλειες, ναι. Εγώ δεν θα το έβαζα αυτό κάτω στα μάτια, είναι πάρα πολύ στεγνό. Πρέπει να είσαι 16 χρονών και τα μάτια σου από κάτω να είναι ολόφρεσκα, σαν το γάργαρο νερό για να το χρησιμοποιήσεις. Δεν μου αρέσει κάτω από τα μάτια. Για να κάνεις τοπικό conceal σε τέλειες, ναι. Αλλά για κάτω από τα μάτια σε καμία περίπτωση. Είναι εμένα μια φορά που το δοκίμασα, το έβγαλε, δεν μου άρεσε καθόλου. Και γενικά δεν ξέρω, τα stick concealer για μένα είναι λίγο... Λοιπόν, αλλά εδώ στην πανάδα μου που το έβαλε πάνω, μια χαρά. Δεν έχει... Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα υπόλοιπα δύο προϊόντα που μου έστειλαν σε αυτό το πακέτο θα σας δείξω στο επόμενο βίντεο με νέα προϊόντα. Κάνω λίγο διαχείριση ώστε να έχω προϊόντα για νέα προϊόντα να σας δείξω συνέχεια. Επέστρεψα, έβαλα concealer, κλασικά ξέρετε λίγο concealer έχω βάλει, σε Shadow Synchro Skin και έχω βάλει και έχω κάνει και τα φρύδια μου με το μολύβι από Anastasia Beverly Hills. Πάμε λίγο να ζεστάνουμε το πρόσωπο αυτό, να κάνουμε λίγο contouring, να κάνουμε λίγο bronzing. Θα χρησιμοποιήσω από Huda Beauty το Tantour που είναι ένα cream bronzer. Έχει σε αυτή εδώ τη συσκευασία, το βρίσκεται στα Sephora. Έχω την απόχρωση light, θα σας κάνω και ένα swatch για να το δείτε. Είναι αυτή εδώ. Τι θα κάνω, θα πάρω ένα πινέλο από MAC, αυτό είναι το 100. Έχει σβηστεί κλασικά το 130S, είναι έτσι το συγκεκριμένο. Θα βουτήξω μέσα, προσοχή, και θα βάλω στα σημεία που θέλω έτσι να κάνω κοψίματα και να ζεστάνω το πρόσωπό μου. Μετά θα πάρω το Beauty Blender και θα μπλεντάρω τα πάντα. Θα βάλω τώρα στο Beauty Blender επάνω και θα προσθέσω προϊόν ώστε να χτίσω λίγο περισσότερο το χρώμα. Αλλά θέλει προσοχή να μην βάλεις, γιατί όπως βλέπετε έχει αρκετή χρωστική μέσα το προϊόν και μπορεί να κάνεις λάθος πάρα πολύ εύκολα. Τέλος με το Tantour, είναι πάρα πολύ εύκολο για να το χρησιμοποιήσεις. Θα είμαι ειλικρινής, όταν το πρωτοαγόρασα το συγκεκριμένο, δεν έχω τελειώσει βέβαια με το bronzing, μην τρομάξετε, όταν το αγόρασα το συγκεκριμένο απογοητεύτηκα. Αρχικά είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια γι' αυτό και όταν το δοκίμασα, επειδή συνήθως εγώ στην πραγματική ζωή, όχι στα βίντεο, δεν φοράω foundation τις περισσότερες φορές. Μ' αρέσει να χρησιμοποιώ προϊόντα και τα προϊόντα μου να δουλεύουν και όταν φοράω foundation και όταν δεν φοράω foundation. Το συγκεκριμένο, όταν το φοράω χωρίς βάση, επειδή έχω πόρους και η πόρη μου είναι ανοιχτή, κάθεται στους πόρους μου. Σε μένα τουλάχιστον, δεν το έχω ακούσει σε κάποια άλλη κοπέλα, αλλά σε μένα κάθεται πάνω στους πόρους μου. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα το δέρμα μου, δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα το συγκεκριμένο προϊόν που πήρα εγώ και τα άλλα είναι ok. Σας λέω εγώ το τι έχω, το τι βλέπω στο πρόσωπό μου. Όταν το βάζω όμως με βάση είναι άπιαστο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το cream
bronzer της Rihanna δεν μου το κάνει αυτό. Το Tantour μου το κάνει. Βέβαια το Tantour έχει περισσότερο ηχοστική το light σε σχέση με της Rihanna. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό παίζει ρόλο, φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο. Πάμε τώρα σε ένα προϊόν το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να το δοκιμάσω και να το χρησιμοποιήσω. Ο λόγος είναι για το Milani, το Dolce, το Baked Bronzer, το οποίο είναι ένα bronzer πάρα πολύ όμορφο, ανοιχτό και έχει πάρα πολύ, έχει μέσα χρυσά flakes. Είναι μεγαλύτερη συσκευασία από τα rouge, αν έχετε χρησιμοποιήσει rouge Milani. Κλασικά έχει μέσα το βουρτσάκι από κάτω, το οποίο απλά το κράτησα για να σας το δείξω. Για μένα αυτά τα βουρτσάκια δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο bronzer, αν είστε σκουρόχρωμοι, να μην το πάρετε. Δεν θα δείτε κάποια διαφορά, θα δείτε λίγο κάποια λάμψη, έτσι να κάνει λίγο πιο ωραία τα πράγματα. Το συγκεκριμένο bronzer είναι, μ' αρέσει πολύ και δεν μου αρέσει πολύ επίσης. Τι θέλω να πω, θα εξηγηθώ, δεν είμαι τρελή. Το συγκεκριμένο bronzer, άμα το βάλω χωρίς να έχω βάλει κάτι άλλο από κάτω, δεν μου αρέσει. Αλλά όταν είμαι στη φάση που είμαι τώρα, δεν έχω βάλει τη βάση μου, έχω βάλει ένα έντονο bronzer από κάτω και βάζω αυτό από πάνω, είναι σαν να δένει τα πράγματα και τα κάνει το δέρμα μαγικό. Είναι σαν, πώς έχουμε το finishing, πώς έχουμε τη finishing powder που τελειώνει έτσι το πρόσωπο, είναι το finishing bronzer για μένα. Και πώς το χρησιμοποιώ, παίρνω ένα μεγάλο fluffy πινέλο, το συγκεκριμένο είναι ένα πινέλο της La Mer με φυσική τρίχα, είναι το μοναδικό τεράστιο πινέλο που έχω, γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτό. Δεν χρειάζεται φυσικά να πάρετε αυτό το πινέλο, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό, ένα οποιοδήποτε μεγάλο πινέλο. Βουτάω μέσα, βάζω μπόλικο και το βάζω από πάνω έτσι. Παιδιά, δεν ξέρω αν θα φανεί στην κάμερα, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτεπίλεπτο και πάρα πολύ κομψό το τελείωμα που δίνει. Αλλά στην πραγματική ζωή του συγκεκριμένο, όταν το βάζεις πάνω από τη βάση σου και από το άλλο bronzer που έχεις βάλει το πιο έντονο, πραγματικά δένουν όλα και φαίνονται υπέροχα. Δίνει και μια πολύ όμορφη γυαλάδα στο πρόσωπο και δείχνει έτσι υγιές το πρόσωπο. Βέβαια δεν ξέρω το καλοκαίρι το συγκεκριμένο bronzer αν θα φαίνεται. Το χειμώνα κάτι κάνει. Δένουν τώρα από κοντά, ελπίζω να φαίνεται και στο βίντεο, έχουν δέσει όλα. Είναι ένα bronzer το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να σταματήσω να το χρησιμοποιώ εδώ και ένα μήνα που το οποίο το έχω αγοράσει. Το χρησιμοποιώ καθημερινά. Εάν δεν το βάλω, νομίζω το μακιγιάζ μου δεν έχει δέσει όμορφα. Το ξέρω ότι ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά το συστήνω το συγκεκριμένο, αλλά για τη χρήση την οποία σας λέω εγώ. Αν είστε πάρα πολύ ανοιχτοί, θα σας κάνει. Εγώ που δεν είμαι ανοιχτή, είμαι medium, επιδερμίδα μου, αν το βάλω μόνο του δεν πάω πουθενά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο προϊόν, πάμε σε ένα ρούζ το οποίο είναι που μιλάνε και αυτό. Είναι το Luminoso, είναι το νούμερο 5, είναι στην καινούργια συσκευασία, δεν ήταν έτσι της Milani τα ρούζ. Είναι ένα baked ρούζ, είναι ένα κοραλο ροζ, είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα σας κάνω και ένα swatch να δείτε, ελπίζω να το δείτε, να φαίνεται. Είναι αυτό εδώ, είναι δίπλα από τον bronzer. Θα πάρω ένα πινέλο MAC, είναι το νούμερο 127S. Είναι λίγο πλακουτσότο το συγκεκριμένο. Θα βουτήξω μέσα, τεινάζω και θα το βάλω στα ζωκωματικά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ρούζ, έχει φινή και αυτό μία λάμψη πάνω στο πρόσωπο, δεν είναι μάτι σε καμία περίπτωση. Όπως και με τον bronzer, παιδιά, αυτό το ρούζ δεν μπορώ να σταματήσω να το βάζω. Δεν βάζω άλλο ρούζ καθημερινά εκτός από αυτό. Είναι καταπληκτικό, το αγαπώ, είναι για μένα, δεν ξέρω, απίστευτο, απίστευτο. Απλώνεται πάρα πολύ εύκολα, δεν υπάρχει, δεν έχω κάνει ποτέ μπαλώματα με το συγκεκριμένο ρούζ, δεν έχω κάνει ποτέ κακή εφαρμογή του ρούζ, διαρκεί, κάνει και αυτό την επιδερμίδα να λάμπει και να φαίνεται όμορφη. Δεν μου αρέσουν τα προϊόντα τα οποία είναι εντελώς ματ για την επιδερμίδα. Και παρόλο που έχει λάμψει και εγώ έχω μια λιπαρή επιδερμίδα, δεν δημιουργεί προβλήματα. Πάμε τώρα στην star του συγκεκριμένου βίντεο που δεν είναι άλλη από την παλίδα της Pat McGrath, της Electric Vanity, την Mothership Mega διαφορετικά. Είναι η holiday παλίδα της Pat McGrath, έχει 18 αποχρώσεις. Μπορείτε να βρείτε μέσα glitter, shimmer, matte και ειδίζουσες σκιές.
όταν είναι η holiday η παλέτα της, όταν πρωτοβγήκε και την είδα, όταν ανακοίνωσαν δηλαδή ότι θα βγει η συγκεκριμένη παλέτα και είδα φωτογραφίες, πίστεψα ότι θα είναι πάρα πολύ ακριβή, γιατί γενικά η Pat είναι πάρα πολύ ακριβή. Οι κλασικές της παλέτες κοστίζουν 130-135 ευρώ, αν δεν επατώμε, οπότε λέω εντάξει, η συγκεκριμένη θα είναι πάρα πολύ ακριβή, 18 αποχρώσεις, δεν έχει ξαναβγάλει η Pat μία παλέτα με τόσες πολλές αποχρώσεις. Έκανε την έκπληξη και η τιμή της είναι 79 ευρώ. Όταν άκουσα την τιμή της, πίστεψα ότι τα παν, δηλαδή το μέγεθος των σκιών, θα είναι πάρα πολύ μικρό. Όπως αυτές οι παλετίτσες που έχει βγάλει, θα σας αφήσω κάπου εδώ φωτογραφίες, οι οποίες τις έχω δει από κοντά, είναι εξαιρετικά μικρές, εξαιρετικά μικρά τα παν και γενικά είναι λίγο, πώς να το πω, τίνια βγάζουν αυτές οι παλέτες. Δεν έχουν καμία σχέση με τις... με οτιδήποτε άλλο έχει βγάλει η Pat McGrath. Η συγκεκριμένη παλέτα, τα παν της, δεν είναι τόσο μικρά, είναι όπως μία MAC σκιά, έτσι είναι, αυτό είναι το μέγεθος. Από ό,τι βλέπετε, κινείται στους τόνους του καφέ, μπορντό, μοβ, χρυσού. Είναι πάρα πολύ όμορφες οι αποχρώσεις. Θα είμαι 100% διακρινής, εγώ την πήρα γιατί θεωρώ τον εαυτό μου συλλέκτη. Μ' αρέσει να συλλέγω πράγματα τα οποία δεν είναι, που είναι limited edition. Αν ήξερα ότι η συγκεκριμένη παλέτα δεν είναι limited edition, δεν θα την έπαιρνα. Μπαμ, με το που έγινε διαθέσιμη στο site της Pat McGrath, την πήρα αμέσως. Βέβαια, από ό,τι φάνηκε εν τέλει, όταν κυκλοφόρησε η παλέτα αυτή, όταν ήμασταν σε θέση να την αγοράσουμε, οι παλέτες αυτές δεν ήταν έτοιμες. Γιατί άρχισαν πάρα πολύ να σταλθούν. Όχι να τις έχουμε στα χέρια μας, στο σπίτι, να σταλθούν από την Pat McGrath. Και παρατήρησα ότι γενικά στο ίντερνετ κανένας δεν είχε βγάλει κάποιο βίντεο για τη συγκεκριμένη παλέτα, γιατί πουθενά δεν είχε σταλθεί. Η συσκευασία της είναι μια χαρτονένια συσκευασία, η οποία είναι φτύνια για Pat McGrath. Εδώ βλέπουμε ότι μέρος της συσκευασίας είναι αυτοκόλλητο, το οποίο δεν μου αρέσει για να είμαι ειλικρινής. Η παλέτα είναι πάρα πολύ λεπτή, έχει εδώ ένα καθρέφτη μεγάλο. Έχει αυτά εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει αυτά εδώ, αυτό το κορδελάκι και από τις δύο πλευρές όπου κρατάει την παλέτα ώστε να μπορεί να κάνει το μακιγιάζ σου, όπως θες. Είναι λίγο ενοχλητικό αυτό σε κάποιες φάσεις, σε κάποιες φάσεις είναι πάρα πολύ βολικό. Όταν βγήκε η συγκεκριμένη παλέτα έγινε ένας ψιλοχαμός, γιατί οι μισές, παραπάνω από τις μισές αποχρώσεις που έχουν σε αυτή εδώ την παλέτα έχουν κυκλοφορήσει ξανά στην Star Wars συλλογή. Αυτές οι 6 και αυτές εδώ οι 6 έχουν κυκλοφορήσει στις 2 Star Wars συλλογές που είχαν βγει πέρσι, τις Holiday πάλι. Οι καινούργιες αποχρώσεις είναι οι 6 αυτές εδώ στη μέση. Δηλαδή, αν εσείς έχετε αγοράσει δηλαδή τις Star Wars, τις 2 Star Wars παλέτες που είχε βγάλει πέρσι η Pat McGrath, αν αγοράσετε αυτή την παλέτα, θα πάρετε μόνο 6 καινούργιες αποχρώσεις. Τις υπόλοιπες τις έχετε. Τώρα, αυτό είναι καλό και κακό. Αυτό είναι καλό για εμάς που δεν προλάβαμε να αγοράσουμε τις συγκεκριμένες παλέτες και είναι κακό για αυτές που έχουν, για όσους έχουν αγοράσει τις συγκεκριμένες παλέτες. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό κομμάτι. Πολλοί τσαντίζονται όταν αγοράζουν κάτι limited edition και ξαναβγαίνει με κάποιο τρόπο στην αγορά. Είναι λίγο έτσι περίεργο θέμα. Πίσω εδώ έχετε τα ονόματα των αποχρώσεων. Πάμε να κάνουμε το look μας με την παλέτα αυτή. Λοιπόν, όπως σας είπα, δεν έχω primer ματιών πλέον, μου τελείωσε. Οπότε θα χρησιμοποιήσω από MAC το Paint Pot, Painterly, το οποίο εγώ το χρησιμοποιούσα, πολλοί χρησιμοποιούν σαν primer, εγώ το χρησιμοποιούσα πάντα σαν μια υγρή, όχι υγρή, κρεμόδη σκιά, ώστε να μου δίνει λίγο φως στα βλέφαρα. Όταν δεν θέλω να τα βάψω. Τέλος πάντων, θα πάρω ένα πινέλο τώρα το οποίο είναι συνθετικό και θα το βάλω στα βλέφαρά μου προκειμένου να κρατήσουν οι σκιές λίγο παραπάνω. Γενικά, εμένα δεν με βολεύει το Painterly σαν primer ματιών, δηλαδή αν είναι να μείνω πολλές ώρες έξω, δεν είναι κάτι το οποίο θα με βολέψει. Η παλέτα αυτή δεν έχει κάποια ανοιχτόχρωμη σκιά προκειμένου να δημιουργήσω τον καμβά που μου αρέσει να δημιουργώ. Οπότε θα χρησιμοποιήσω από MAC την Orb σκιούλα μου. Θα χρησιμοποιήσω ένα παμπάλαιο όμως πινέλο από H&M, το οποίο ήταν το αγαπημένο μου πάρα πολύ παλιά, μιλάμε πριν 10 χρόνια και το ξέθαψα πρόσφατα. Εκτός από το καμβά που θέλω να κάνω όταν βάζω την σκιά αυτή, τον λευκό καμβά, ένας άλλος λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί όταν σετάρεις το primer δεν θα κολλήσει, δεν θα κάνει μπαλώματα η σκιά επάνω σε περίπτωση που είναι κολλώδες το primer, είναι sticky. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε
Χρησιμοποιώντας αυτή εδώ την ροζ απόχρωση, την Venetian Orchid, σίγουρα την έχω σκοτώσει. Θα μείνω με αυτό εδώ το πινέλο, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι ένα blending brush ψηλό μυτερό. Θα βουτήξω μέσα και θα το βάλω σε αυτό εδώ το σημείο, στην κόνχη μου, προκειμένου να δώσω λίγο χρώμα. Με το ίδιο πινέλο θα πάω στην απόχρωση Violet Void, που είναι αυτή εδώ, η οποία, να σας κάνω και ένα swatch, είναι ένα υπέροχο μοβομπλε γλιτεράτο. Είναι μια πανέμορφη απόχρωση, είναι από τις αγαπημένες μου. Την χρησιμοποιώ ξανά και ξανά όταν κάνω το χρησιμοποιώ συγκεκριμένη παλέτα. Βουτάω μέσα με αυτό το πινέλο και θα το βάλω στην εσωτερική και εξωτερική γωνία. Δεν χρειάζεται καν να βάλεις με αυτές τις σκιές, glitter primer κτλ. Γράφουνε απίστευτα έντονα. Κοιτάξτε τι όμορφη σκιά είναι αυτή. Δεν υπάρχει. Είναι μοναδική. Είναι απίστευτη. Θα πάρω τώρα τον glitter primer και λόγω που το κάνω αυτό είναι γιατί εδώ σε αυτό το σημείο που έπρεπε να αφήσω το κενό, το έχω πάει λίγο προς τα μέσα, οπότε θέλω να το διορθώσω αυτό και θέλω να έχω τόσο περισσότερη ένταση στη σκιά μου. Θα βάλω λίγο glitter primer στο χέρι μου, θα πάρω ένα πινελάκι και θα το βάλω στη μέση του ματιού ώστε να κολλήσει η άλλη σκιά που θέλω να βάλω επάνω. Και θα πάμε σε αυτήν εδώ την υπέροχη ροζ σκιά που λέγεται Fuchsia Shock. Να σας κάνω και ένα swatch να τη δείτε. Εντάξει, άντε γεια, είναι αυτή εδώ. Με το δάχτυλό μου και θα το βάλω στη μέση του ματιού. Θα πάω τώρα με το δάχτυλό μου σε αυτή εδώ την σκιά που είναι μια ηριδίζουσα ροζο πίτσι και θα τη βάλω από πάνω από την φούξια, ονομάζεται Cosmic αυτή η σκιά, θα την ξέχασα να το αναφέρω αυτό. Έχω γεμίσει εδώ γκλιτεράκια. Θα πάρω τώρα ένα πινέλο το κλασικό από ένα 4 Beverly Hills, θα πάω πάλι στην μπλε μεταλλική γλιτεράτη σκιά που είχα πριν και θα το βάλω στο κάτω βλέφαρο. Αλλά δεν θα βάλω, θα βάλω στο κάτω μέρος και θα αφήσω τη μέση κενή. Και θα πάρω το μοβ που είχα βάλει πριν και θα το βάλω στη μέση και αυτό. Και για να τελειώσουμε το look, θα πάω σε μία απόχρωση χρυσή, ψυχρή, που λέγεται Lunar Champagne. Είναι αυτή εδώ. Θα σας κάνω και ένα swatch. Πάρα πολύ όμορφη, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι αυτή εδώ. Θα πάρουμε ένα μικρό detailed brush και θα το βάλω στην εσωτερική γωνία για να δώσω λάμψη. Κάνω το αλουμάτι εκτός κάμερας και επιστρέφω. Λοιπόν, επέστρεψα, έβαλα μαύρο μολύβι μέσα στα μάτια μου, έχω βάλει από Maybelline το Lasting Drama, είναι από τα καλύτερα και οικονομικότερα μαύρα μολύβια μπορείτε να βρείτε εκεί έξω, δεν φεύγει με τίποτα και είναι κατάμαυρο, είναι μαλακό, κοιτάξτε, είναι απίστευτο, είναι σαν eyeliner, είναι τρομερό. Έβαλα επίσης βλεφαρίδες, χρησιμοποίησα αυτές που σας είχα δείξει στο haul από το Zaful, αυτές εδώ τις βλεφαρίδες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες και μετά Paradise Ecstatic μάσκαρα. Τώρα για κραγιόν. Για κραγιόν και νέο έχω δύο, τα οποία δεν ταιριάζουν καθόλου με το μακιγιάζ αυτό που έχω κάνει. Οπότε θα τα κρατήσω κάβα και θα χρησιμοποιήσω από Jeffree Star το Birthday Suite μαζί με το Lip Liner Wheelie, το οποίο μου έχει φτάσει τόσο από MAC.
Για highlighter θα πάω στην απόχρωση που σας έδειξα πριν που βάλα στο inner corner από την παλέτα της Pat και θα τη βάλω εδώ για highlighter. Αυτό εδώ είναι το ολοκληρωμένο look. Ελπίζω να σας αρέσει. Όλα τα προϊόντα τα οποία σας έδειξα μου αρέσουν πάρα πολύ, εκτός από το stick concealer από Corée, το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου για τα μάτια. Αγαπημένο πολύ το foundation από Corée, πάρα πολύ τη Huda, το Tantour Milani, το bronzer και το rouge, το luminoso. Τι βλεφαρίδες, καλά δεν το συζητώ για την παλέτα της Pat McGrath, είναι πάρα πολύ ωραία παλέτα. Η παλέτα αυτή όμως, να ξέρετε ότι δεν είναι μια παλέτα για καθημερινά look, είναι για πιο glamorous look. Και επίσης λίγο προσοχή με τις σκούρες σκιές, γιατί έχουν fallout και μπορείτε να μουτζουρωθείτε. Εγώ μουτζουρώθηκα πριν και αναγκάστηκα να βάλω concealer λίγο πάνω και να καθαρίσω την περιοχή. Γενικά όμως έχει υποχρώσεις οι οποίες πραγματικά είναι μοναδικές και είναι πάρα πολύ όμορφες. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα αν θέλετε να πάρετε μια οικονομική pad και να έχετε πάρα πολλές αποχρώσεις και σας αρέσουν οι αποχρώσεις αυτές, go for it με χίλια, είναι απίστευτη. Αυτά από εμένα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά. Φιλιά πολλά, γεια!